Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούργιο επεισόδιο. Σήμερα έχουμε barbecue στιγμή, ξανά άλλη μια φορά. Θα κάνουμε κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ απλό. Θα καπνίσουμε μόνοι μας ένα σολομό. Θα σας δείξω μια πολύ απλή σαλάτα για να το συνοδεύσετε. Θα είναι πάρα πολύ απλό, πολύ γρήγορο. Μόλις σε 20 λεπτά θα τρώνετε αυτήν την υπέροχη σαλάτα. Θα σας δείξω τα βήματα για να το κάνετε κι εσείς, γιατί πραγματικά εγώ ενθουσιάστηκα με όλο αυτό το αποτέλεσμα που βγήκε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Θα βάλουμε το σολομό να καπνίζεται. Έχουμε πάρει ένα ξύλο κέντρο από την Απόλεον, το οποίο το έχουμε μουλιάσει μία μέρα πριν σε νεράκι, γιατί θα το βάλουμε πάνω στη σχάρα, άρα δεν θέλουμε να καεί. Και θα πάρουμε το σολομό μας. Εσείς εδώ μπορείτε να καπνίσετε ό,τι ψάρι θέλετε. Εμείς θα καπνίσουμε σολομό, γιατί αυτή η σαλάτα, επειδή θα βάλουμε σπαράγγια και διάφορα σπεριοδίδη, πάει πάρα πολύ καλά με το σολομό. Δεν βάζουμε τίποτα άλλο, απλά το σολομό και βάζουμε πάνω στην ψισταριά μας. Θα δείτε πάρα πολύ καλά εδώ στο θερμόμετρο ότι έχει από 150 έως 205, είναι smoking range, που σημαίνει ότι καπνίζουμε σε αυτή τη θερμοκρασία. Ούτε παραπάνω, ούτε λιγότερο, γιατί είτε θα μας καεί, είτε θα καπνιστεί όσο θέλουμε. Το μέγεθος εδώ που έχουμε βάλει 120 γραμμάρια, το κάθε φιλέτο θέλει περίπου 10 με 12 λεπτά για να φτάσει μέχρι μέσα. Αν θέλετε λίγο πιο ομό, εννοείται το κρατάτε 2 λεπτά λιγότερο και το αποσύρετε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη σαλατούλα. Παντζάρι με σολομό είναι αδερφάκια. Άρα τι θα κάνουμε, θα ψήσουμε παντζαράκια. Λοιπόν, αλουμινόχαρτο. Εγώ θα σας δείξω πολύ απλά πώς γίνεται. Θα βάλουμε 2 και 2. Ελάχιστο λαδάκι. Δεν θέλει πάρα πολύ. Άμα δεν θέλετε να το κάνετε ελεύθερη διαδικασία, αλλά θεωρώ ότι στο barbecue θα βγάλει πολύ πιο ωραία γεύση από το να πάρετε τα έτοιμα, τα στιμαρισμένα που υπάρχουν στο εμπόριο. Εγώ θεωρώ ότι θα σας δώσει άλλη γεύση. Άρα, αλατάκι. Και κλείνουμε. Και τα πετάμε και αυτά μέσα στο barbecue. Έχουμε το νου μας ότι αν πάει να πέσει κάτω από 150 βαθμούς, δυναμώνουμε. Εγώ το είχα στο χαμηλό, άρα τώρα του δίνω ένα μπουστάρισμα, δυναμώνοντας λίγο τις δύο εστίες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πάρει σπαράγγι, θέλω να σας δείξω έναν τρόπο τον οποίο λογικά τον έχετε ξαναδεί. Όταν παίρνουμε σπαράγγι, θέλει καθάρισμα κανονικά από τις ίνες και το τελευταίο κοτσάνι δεν τρώγεται γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό. Άρα κάνουμε έτσι και όπου σπάσει σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι είναι που δεν τρώγεται. Άρα κάνουμε την ίδια διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο, ειδικά όταν ένα σπαράγγι μπαίνει πάνω ή σε μια φωτιά ή σε ένα τηγάνι, ειδικά τα πράσινα εγώ δεν τα ξεφλουδίζω, πάρα πολύ τα ξεφλουδίζουν, εδώ έχει ίνες, αλλά επειδή έχει πάρα πολύ ωραία γεύση όταν σοτάρετε σωστά, δεν χρειάζεται. Αν έχετε πάρει άσπρο σπαράγγι, θέλει καθάρισμα, γιατί έχει περισσότερες ίνες και είναι και πολύ πιο σκληρές. Άρα πάει αυτό. Εγώ θέλω να σας δείξω εδώ ότι έχουμε πάρει ήδη, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε, γιατί θέλει περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά το παντζάρι το συγκεκριμένο, το μέγεθος που βάλαμε. Έχουμε πάρει παντζάρια τα οποία τα έχουμε ψήσει, τα έχουμε καθαρίσει και είναι παγωμένα. Και τα έχουμε έτοιμα για τη σαλάτα μας. Και θα βάλουμε και λουκάνικο, γιατί για μένα πάει πάρα πολύ με το σολομό. Θα βάλουμε όχι παραπάνω από το μισό, ίσα ίσα για να μας δώσει αυτή τη λιπαρότητα και αυτό το άρωμα που έχει μέσα το λουκάνικο. Εγώ το συγκεκριμένο που έχω πάρει είναι με πράσο. Εσείς παίρνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε. Το κόβουμε. Πάει για το λουκάνικο, έτοιμο και το λουκάνικο. Και πάμε τώρα εδώ. Ανοίγουμε και το sizzle zone. Και ξεκινάμε, όπως σας είπα, με το λουκάνικο, για το οποίο θέλουμε να βγάλει όλα τα λιπαρά του μέσα και όλη την γεύση από τα μπαχαρικά. Χωρίς καθόλου ελαιόλαδο, θα βγάλει αρκετό το λουκάνικο. Άρα, πάει το λουκάνικο μέσα. Ήδη έχει αρχίσει, το έχουμε ανάψει ένα λεπτό και ήδη έχει αρχίσει να βγάζει όλα αυτά τα λάδια, γιατί η θερμοκρασία που σας έχω πει φτάνει στους 700 βαθμούς. Άρα, πάει, θα είναι και το λουκάνικο σοκ. Αφού έχει πάρει ένα χρωματάκι το λουκάνικο, προσθέτουμε και τα σπαράγγια ολόκληρα και τους δίνουμε 3 με 4 λεπτά ίσα ίσα να αρωματιστούν. Θα προσθέσουμε και λίγο λαδάκι σε αυτό το σημείο γιατί θέλουμε να τα βοηθήσουμε. Και θα προσθέσουμε και λίγο αλατάκι. Εδώ σε αυτό το σημείο απλά το έχετε στο τέρμα τη φωτιά γιατί θέλουμε να πάρουν μόνο χρώμα, θέλουμε μέσα να κρατάνε. Και περιμένετε 2-3 λεπτάκια. Μέχρι να γίνουν αυτά, θα είναι έτοιμος και ο σολομός και θα πάμε να στήσουμε τη σαλατούλα. Λοιπόν, όσο μαγειρεύω τα σπαράκια, πάμε να τελειώσουμε εμείς τη σαλάτα, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Ανοίγουμε το barbecue. Πάμε να βγάλουμε και το σολομό μας, ο οποίος είναι πανέτοιμος. Όπως σας είπα, 10 λεπτάκια θέλαμε σε αυτό το μέγεθος. Άμα φαίνεται ότι έχει κάνει κοιλιά, είναι λόγω της θερμοκρασίας. Άρα, εμείς τώρα με το που το μουλιάσουμε ξανά για την επόμενη χρήση, πάλι το ξύλο θα έρθει έτσι όπως θέλουμε να είναι. Άρα, μην σας αγχώνει καθόλου. Αφήνουμε το σολομό λίγο να κρυώσει και πάμε να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Εγώ όταν κόβω τα παντζάρια, πάντα βάζω λαδόκολλα για το λόγο ότι λερώνεται πάρα πολύ το ξύλο και μετά δεν καθαρίζει με τίποτα. Πάμε να βγάλουμε και τα σπαράγια γιατί είναι έτοιμα. Μοσχομυρίζουν.
Κοιτάξτε εδώ. Έχουν πάρει χρώμα όσο θέλουμε. Είναι τραγανά σίγουρα. Έχει γίνει κρίσπι όλο το λουκάνικο. Το αφήνουμε εδώ μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε. Και σε αυτό το σημείο θα κάνουμε σε λίγο τα παντζάρια. Πάμε να σβήσουμε και με μισό λεμονάκι. Αυτό είναι. Σπαράγγι με λεμόνι, αδερφάκια. Αφήνουμε να εξατμιστεί από τη θερμοκρασία του τηγανιού. Και συνεχίζουμε αυτό που σας είπα. Θα κόψουμε πάνω σε μία λαδόκολλα για να μην πλένουμε και καθαρίζουμε για 2 μέρες περίπου το ξύλο κοπής. Έχουμε κόψει το παντζάρι και παίρνουμε το πιατάκι που θα στήσουμε τη σαλατούλα μας. Είναι μια σαλάτα που είναι ρουστικ, μην το ξεχνάτε, είναι γρήγορη και ξεκινάμε πάντα με τα σπαραγκάκια μας. Ακανόνιστα, θα βάλετε όσα θέλετε. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, είναι έρωτας. Το λουκάνικο του τραγανού για μένα είναι... Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό εδώ. Και βάζουμε και τα μπατζάρια μας. Και θα βάλουμε και πορτοκάλι. Θα βάλουμε φιλετάκια. Εσείς άμα θέλετε το βάζετε και έτσι όπως το καθαρίζουν κλασικά οι άνθρωποι. Εμείς θα το κάνουμε λίγο πιο γκουρμέ. Παίρνουμε στο χέρι μας το πορτοκάλι το οποίο το έχουμε καθαρίσει και ανάμεσα στις ίνες που έχει το πορτοκάλι μας βάζουμε το μαχαίρι και από την άλλη. Αυτό εδώ είναι ένα φιλέτο πορτοκαλιού. Εμένα μου αρέσει να παίρνω και λίγο από το χυμό, γιατί όχι. Βάζουμε και λίγο από το χυμό και βάζουμε και τα πορτοκάλια όπου θέλετε. Αυτό είναι. Εντάξει δεν είναι, δηλαδή πραγματικά σας μιλάω. Άμα δεν ερωτευτείτε αυτή τη σαλάτα, τι να σας πω. Τον καπνιστό σολομό που κάναμε μόνοι μας και ήταν πιο ωραίος από αυτό που αγοράζετε και νομίζετε ότι είναι ωραίος. Τον καπνίσαμε 12 λεπτά στα 125 γραμμάρια, άρα άμα βάλετε μεγαλύτερο φιλέτο διπλασιάζεται, αν βάλετε μικρότερο υποδιπλασιάζεται. Ποιος είμαι. Λοιπόν, εμείς τον είχαμε χωρίς δέρμα για να γίνει κατευθείαν μέσα στο πιάτο μας για να μην χρειάζεται να το βγάλουμε. Άρα παίρνουμε το σολομό, εμείς θα βάλουμε σε αυτή τη συνταγή έναν. Αυτό να τον κάνω εγώ μετά ένα σαντουιτσάκι εξαιρετικό. Και ούτε καν μαχαίρι, δεν χρειάζεται μαχαίρι. Εγώ τον παίρνω στα χέρια μου και κάνω αυτό εδώ το πράγμα. Παναγία μου. Λίγο άνεθο. Δεν παίζεις. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε, θα πάρουμε λίγες φουντίτσες κατά αυτόν τον τρόπο και όπου πέσουν. Το ξέρετε ότι ο άνετος πάει πάρα πολύ με το σολομό, άρα δεν μπορούσα να μην βάλω. Λίγο ξυδάκι, το παντζάρι πάει πάρα πολύ με το ξύδι, εγώ βάζω μιλόξιδο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η γεύση του. Μία κουταλιά είναι αρκετή. Λαδάκι για το τελείωμα. Πω, Χριστέ μου. Κάτι τέτοιες συνταγές comfort που είναι και ταυτόχρονα πεντανόστιμες και πανέμορφες. Είναι οι αγαπημένες μου. Και ίσα ίσα μία πρέζα αλάτι. Να δοκιμάσω κιόλας. Μας βγήκε η ψυχή μου, μας βγήκε εδώ πέρα με τον ήλιο ντάλα. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε λίγο σπαράγγι, όπως και δίποτε. Λίγο σολομό, λίγο λουκάνικο. Να πάρουμε και ένα φιλετάκι. Ποπό. Να κάτι τέτοια κάνω στον εαυτό μου γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά σας μιλάω. Δεν έχω κάτι να πω. Καπνίστε έτσι το σπιτικό σολομό. Θα είναι κάτι μοναδικό από αυτό που έχετε φάει. Δεν έχετε ξαναφάει κάτι παρόμοιο. Είναι μια εξαιρετική γεύση αυτό που βγαίνει μέσα από το σολομό ο κέντρος. Σας δείξαμε με πάρα πολύ απλά βήματα να κάνετε τα σπαράγγια σωστά. Ένα λουκάνικο το οποίο θα είναι τέρμα κρίσπι. Ο συνδυασμός είναι απίστευτος. Δοκιμάστε το, γράψτε μου από κάτω αν σας άρεσε αυτή τη συνταγή. Γιατί εμένα με ενθουσίασε πραγματικά. Δηλαδή ενθουσιάστηκα μόνος μου από τον εαυτό μου. Πραγματικά είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Κάντε το, κάντε subscribe, κάντε like, κάντε χαμό. Και σας περιμένω να κάνουμε πολύ ωραίες συνταγές μαζί με την Απόλαιον στα επόμενα βίντεο. Φιλάκια πολλά!